Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και την υπέροχη, εικόνα. Λοιπόν, ένας κερασοκαλλιεργητής εκεί, γιατί έχετε κεράσια εκεί στην περιοχή, πήγαινε και έβλεπε ότι κάποιος του τρώγε τα κεράσια. Και μάλιστα δεν του τρώγε μόνο τα κεράσια, του έκανε και ζημιές. Τι έκανε ο άνθρωπος λοιπόν? Έβαλε μια κάμερα για να τσακώσει τον κλέφτη. Και πάμε να δούμε μαζί ποιον τσάκωσε. Δείτε εδώ στο βίντεο τι έδειξε η κάμερα. Να τη λοιπόν, νάτος ο δράστης. Και κοιτάξτε πώς θα σηκωθεί και θα αρπάξει και το κλαδί για τα αγαπημένα κεράσια. Τα αγαπάν πάρα πολύ οι αρκούδες τα κεράσια. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα τόσο δυνατό ζώο, όταν κατεβάζει και το κλαδί, μπορεί και να το σπάσει. Πιάστηκε λοιπόν on camera. Δεν είναι και μεγάλη αρκούδα, είναι μεσαίας ηλικίας εκτιμώ από το μέγεθος. Φαντάζομαι όταν κατάλαβε, όταν είδε το βίντεο και κατάλαβε ότι είναι η αρκούδα, μάλλον δεν είναι και πολύ έκπληξη για εσάς εκεί, υποθέτω, Γιώργο. Δεν είναι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καθόλου έκπληξη. Να πούμε ότι είναι δύο αρκούδες στο βίντεο, τα διαφορετικά βίντεο. Είναι η πιο μικρή, ίσως να είναι το παιδί, είναι και η μεγάλη αρκούδα. Ειδικά αυτή που σηκώνεται όρθια, πραγματικά είναι τρομακτικό. Έχουμε τέτοια πολλά γεγονότα. Οι αγρότες μας εδώ πέρα πάντα ανησυχούν πώς θα πουλήσουν το προϊόν. Αλλά όσοι έχουν ορεινά κεράσια, βλέπουν ότι γίνονται ζημιές και από αρκούδες, που με αποτέλεσμα, ειδικά μικρά δέντρα, η αρκούδα είναι πάρα πολύ δυνατή και μπορεί να τα σπάσει και να τα κάνει τη ζημιά. Ο παραγωγός είχε την. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν τον Δημήτρη Παπά εκεί που μας έδωσε το βίντεο. Είναι κάτω από τις πρόποδες του Καϊμάκ Τσαλάν στο χωριό Σαρακινούς με κορυφή, εκεί σε εκεί τα χωράφια. Εδώ στην ουσία πίσω από το Πόζα. Και έβαλε μία κάμερα γιατί λέει: μάλλον θα είναι αρκούδα. Δεν πιστεύω, λέει, να το κάνει κάποιο χωριανός μου. Λέει: δεν έχω κάποιο πρόβλημα να μου καταστρέφουν τα δέντρα. Και όταν είδε το βίντεο, δηλαδή έπαθε πλάκα. Και αυτό γίνεται και στα κάστανα. Στο μεταξύ, πες μας κάτι, δηλαδή, γιατί μου το έλεγες νωρίτερα στο τηλέφωνο. Ο τρόπος που τρώει η αρκούδα τα κεράσια, γιατί είναι ένα μεγάλο ζώο, είναι ένα άγριο ζώο με ένα τεράστιο στόμα. Ωστόσο, κάτι μου είπες που μου έκανε πολύ εντύπωση, θέλω να το επαναλάβεις. Πιπιλίζει το κεράσι, παίζει με το κεράσι. Δεν το κόβει να το φάει με τα κουκούτσια. Συνήθως βρίσκουμε πάνω στα κλαδιά, όπως είναι το κοτσανάκι που κρατάει το κεράσι, και να μένει πάνω το κουκούτσι. Ξεφλουδίζει τη σάρκα του κερασιού και το τρώει. Μιλάμε για χειρουργικές κινήσεις τώρα. Αρχή... Όταν σκεφτόμαστε το στόμα της αρκούδας να το κάνει, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και αρκούδα το γλεντάει τόσο πολύ, το κεράσι της αρέσει τόσο πολύ, που δεν μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με το κουκούτσι. Τώρα, αυτό είναι η ευχάριστη πλευρά, γιατί είναι και πολύ ωραίο έτσι όπως το βλέπουμε, ρε παιδί μου. Αλλά από την άλλη σκεφτόμαστε ότι δεν είναι ότι καλύτερο να έχεις μια τέτοια συνάντηση, να βρεθείς δηλαδή σε ένα τέτοιο σκηνικό, να πας στο χωράφι σου και να δεις την αρκούδα μέσα. Αυτοί που έχουν κτήματα στα ορεινά χωριά συναντάνε πολλές φορές αυτό το κομμάτι, και υπάρχουν κάποια μηχανήματα που δουλεύουν με μπαταρία που κάνουν σαν ένα σκάσιμο, ένα θόρυβο, κάτι σαν ανθρώπινο, για να ακούν να φεύγουν. Και υπάρχει εικόνα, στην εικόνα υπάρχει ο ήχος, ακούγεται αυτό το σκάσιμο. Πλέον η αρκούδα έχει καταλάβει ότι είναι για να τη τρομάξουν και δεν δίνει καθόλου σημασία. Και να πούμε ότι αυτές οι αρκούδες μπορεί να βρίσκονται εδώ, μπορεί να πάνε πάρα πολύ μακριά, μπορεί να πάνε από την άλλη μεριά του Πόζα, που έχει κεράσια, ξέρουν, έχουν χαρτογραφήσει το μέρος, και όταν πιάνει το φθινόπωρο, κάνουν την ίδια διαδικασία και ψάχνουν και θυμούνται προφανώς που υπάρχουν χωράφια με κάστανα. Δηλαδή βγαίνουν για τροφή. Έτσι, κανονικότατα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έχετε καθόλου δροσιά εκεί? Να είστε καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, έχουμε δροσιά, γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το μέρος να σας δώσουμε μερικές εικόνες δροσιάς εδώ από τα Λουτρά Πόζαρ. Ο κόσμος έρχεται, μας αγαπάει, τον αγαπάμε και εμείς. Για όλους υπάρχει μια αγκαλιά και μια μεγάλη καρδιά. Την καλησπέρα μας και από το Δήμαρχο Αλμοπίας, κύριο Νίκο Παρούτογλου, που κάποια άλλη φορά θα χαρεί να τα πούμε. Θα πούμε για την κίνηση το καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργος Μπαϊράμης, υπεύθυνος επικοινωνίας Λουτρά Πόζαρ. Για το καλοκαίρι δεν είναι μόνο η θάλασσα.